Χωρίς απρόπτα κύλησε το τρίμερο του καρναβαλιού στην πόλη της Ξάνθης, με την πυροσβεστική υπηρεσία ωστόσο να βρίσκεται σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε περιστατικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο προειδικητής της υπηρεσίας, ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά σωστά, ενώ υπήρξε και συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Σε σχέση με το καρναβάλι, όλα πήγανε καλά. Ο σχεδιασμός της υπηρεσίας μας, όπως και κάθε χρόνο, υλοποιήθηκε για φέτος. Βγήκαν περιπολικά οχήματα εκατέρωθεν της παρέλασης του καρναβαλιού. Δεν είχαμε κανένα συμβάν σχετικά με το καρναβάλι. Την καθαρά Δευτέρα σημειώθηκαν έντονοι άνεμοι στην περιοχή. Υπήρξε κάποιο περιστατικό εκείνη την ημέρα? Την καθαρή Δευτέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, είχαμε αρκετές σκοπές δέντρων που, χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα συμβάντα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος, μόνο υλικές ζημιές. Αυτά σημειώθηκαν εδώ μέσα στην πόλη ή σε περιοχές γύρω από την Ξάνθη? Και μέσα στην πόλη και σε περιοχές κατέρωθεν σε οικισμούς της Ξάνθης. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι άψογη είναι η συνεργασία της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ξάνθης με την ελληνική αστυνομία κάθε φορά που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, ενώ μεγάλη είναι και η συμβολή του Ερυθρού Σταυρού.